Καλώς ήρθες στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα πλέξουμε πάρα πολύ εύκολο κάποιες δομές ενός σχεδίου με τις βελόνες μας, χρησιμοποιώντας μονάχα πόντους, μία από την καλή και μία από την ανάποδη. Πάρα πολύ όμορφο θα είναι το σχεδιάκι μας και πάρα πολύ απλό, ιδίως με τον τρόπο που θα σου δείξω και το σκεπτικό που έχουμε πριν πλέξουμε ένα πλεχτό με τις βελόνες μας. Αν έχεις δει προηγούμενα βίντεο μου, γνωρίζεις τι είναι αυτά τα χαρτάκια μπροστά μου. Αλλά εννοείται εμείς θα υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο περί τίνος πρόκειται. Το κάθε χαρτάκι, όπως βλέπεις από πάνω, μας δείχνει ένα διαφορετικό σχέδιο, το οποίο μπορείς να δεις πως αποτυπώνεται στα πλεκτά μας. Ανά δύο σειρές είναι σχετικά παρόμοια τα σχεδιάκια, υπάρχει δηλαδή ένα παρόμοιο σκεπτικό, ενώ πέρα από το νούμερο 1 που αποτελεί τη βάση μας, από εκεί και πέρα ανά δύο σειρές υπάρχει μια κοινή λογική. Θα τα δούμε εννοείται αναλυτικά, να υπενθυμίσουμε και σε αυτούς που το έχουν δει, αλλά να δείξουμε και σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν πώς αυτά τα χαρτάκια θα μας βοηθήσουν. Τα μπλε που βλέπεις στην αρχή παραπέμπουν στους πόντους που πλέκονται από τα δεξιά, αλλά πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, να δούμε πώς το διαφορετικό πατρό μας δίνει διαφορετικό σχεδιάκι. Βρίσκομαι λοιπόν εγώ εδώ πέρα με τις βελόνες μου, οι οποίες όπως βλέπεις συνδέονται με το καλώδιο, με το σύρμα, και έχω και ένα κουβάρι βαμβακερό το οποίο μου έχει περισσέψει από προηγούμενο project και θα μας βοηθήσει πολύ καλά στο συγκεκριμένο. Το έφεσμα αυτό, βασικά το νήμα αυτό, μπλέκεται με βελονά νούμερο 4 και αυτή είναι εγώ διαθέτω εδώ πέρα για να πειραματιστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω πλέξει όπως βλέπεις εδώ πέρα ήδη τους αρχικούς μου πόντους, τις αλυσίδες μου στην βελόνα που βρίσκεται στα αριστερά που κρατάω στην ουσία εγώ με το αριστερό μου χέρι, ώστε να είμαστε έτοιμοι, μην ψαχνόμαστε. Και τώρα έχω εδώ πέρα τα σκονάκια μου, τα χαρτάκια μου που θα με βοηθήσουν να ακολουθήσω τα βήματα και το μοτίβο για να πλέξω. Η πρώτη βελόνα είναι πλέκω από την καλή, μία από την καλή, μία από την ανάποδη, μία από την καλή, μία από την ανάποδη. Μετά επιστρέφω στην δεύτερη σειρά όπου είναι μία από την καλή, μία από την ανάποδη, μία από την καλή, μία από την ανάποδη. Η τρίτη σειρά είναι μία από την καλή, μία από την ανάποδη, μία από την καλή, μία από την ανάποδη και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινή περίπου λογική όσον αφορά την πρώτη σειρά και την τρίτη. Διαβάζοντάς το από τα δεξιά προς τα αριστερά, βλέπεις ότι ξεκινάει με μία από την καλή, μία από την ανάποδη και ούτω καθεξής. Και διαμορφώνουμε έτσι μια γενική ιδέα. Βλέπεις μία από την καλή, μία από την ανάποδα, μία από την καλή, μία από την ανάποδα και ούτω καθεξής. Στη δεύτερη σειρά τώρα, αφού γυρίσουμε το πλεκτό μας και διαβάζουμε το σχέδιο από τα αριστερά προς τα δεξιά, βλέπεις ότι πλέκεται μία από την καλή, μία από την ανάποδη και ούτω καθεξής. Η τρίτη σειρά, διαβάζοντάς την από τα δεξιά προς τα αριστερά, βλέπουμε ότι ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο με τα προηγούμενα. Πολύ θεωρητικό τώρα είναι αυτό, αλλά εννοείται ότι στην πράξη θα το δούμε καλύτερα για να μπορούμε κι εμείς να το, επί τόπου διαβάζοντάς το, να το δημιουργήσουμε κιόλας για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, θα το βάλω στην άκρη για να το συμβουλεύουμε καθώς πλέκω και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως είπα, εγώ έχω πλέξει ήδη την πρώτη σειρά με τους αρχικούς μου σπόντους και όπως είδαμε στο χαρτί ξεκινάμε πρώτα μία από την καλή, ακολουθεί μία από την ανάποδη και πάμε μία από την καλή, μία από την ανάποδη και φαίνεται οι πόντοι μου γίνονται κάπως έτσι πιο στρογγυλοποιημένοι και έχουμε την εναλλαγή. Και ο τελευταίος πόντος πλέχτηκε μία από την ανάποδη. Πάμε τώρα στην δεύτερη σειρά, όπου ξεκινάμε πάλι μία από την καλή. Ακολουθεί μία από την ανάποδη, μία από την καλή
Και συνεχίζουμε με μία από την ανάποδη. Πάρα πολύ ωραία, και με αυτή τη λογική συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς, όπου αρχίζει και αποκτάει έναν προσανατολισμό, μία πορεία. Βλέπεις πως φαίνονται τα σχηματάκια σαν κάποια μικρά δε, δηλαδή ως προς το σχέδιό τους. Και συνεχίζω με την αναλλαγή των πόντων μου. Τέλεια. Και θα δούμε στην πορεία πώς θα συνεχίσουμε με την τρίτη σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Και ολοκληρώνω το αυτή την σειρά. Πάρα πολύ ωραία, και γυρίζουμε το πλεκτό για να δούμε πως έχουν δημιουργηθεί οι δύο αυτοί οι σειρές μας. Έχω κάνει την πρώτη και την δεύτερη σειρά, βλέπεις, και πάμε να δούμε τώρα την τρίτη σειρά, όπου ξεκινάω το μοτίβο μου με έναν πόντο από την ανάποδη. Βλέπεις κιόλας πως φαίνεται η εναλλαγή από τον ένα πόντο στον άλλον, που πλέγουμε μία από την καλή και που πλέγουμε από την ανάποδη. Το βλέπεις στο σχέδιο πως δημιουργείται, πάρα πολύ όμορφο γίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα για να πλέξουμε τον πόντο μία από την ανάποδη, βάζουμε το βαλονάκι μας από τα μπροστά. Και το σχέδιό μας συνεχίζεται ακριβώς όπως και τις προηγούμενες σειρές. Πάω τώρα μία από την καλή, μία από την ανάποδη. Και άλλη μία από την ανάποδη και συνεχίζω προς το τέλος. Και έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει και την τρίτη σειρά, όπου βλέπεις λοιπόν πως έχουν διαμορφωθεί οι πόντοι μας και είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την τέταρτη σειρά μας, που θυμίζει την πρώτη σειρά ως προς το σχέδιο. Και πλέγοντας περισσότερες σειρούλες, αυτό είναι ένα μικρό δείγμα για την πορεία μας. Βλέπεις τι όμορφο που φαίνεται, πόσοι πόντους κιόλας είναι κοντά-κοντά, το αποτέλεσμα που έχουμε. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γλυκό και εύκολο. Βλέπεις κιόλας πως φαίνεται στα πλάγια, πολύ ωραία πλεγμένο. Πολύ γλυκό και πολύ εύκολο να το δημιουργήσουμε, ιδίως αν έχουμε τις οδηγίες και ένα μοτίβο να ακολουθήσουμε. Βλέπεις οι σειρές κιόλας που μεταξύ τους είναι οι ίδιες, σαν δύο σειρές, και πως φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα έχοντας αυτό το μικρό απόσπασμα κιόλας μπροστά μας. Πάρα πολύ όμορφο το πως έχουν προσανατολιστεί οι πόντοι μεταξύ τους και πως μας δίνει εν τέλει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο σχέδιό μας, γι' αυτό έχω και το σκονάκι μου εδώ πέρα, που βλέπεις ότι όντως έχει ένα διαφορετικό σχέδιο για να ακολουθήσουμε. Για να δούμε, όπου τα μπλε σημάδια μας είναι διπλή πόντι για να το κάνουν πιο στρογγυλό στην όψη. Εδώ πέρα έχουμε δύο πόντους να επαναλαμβάνονται στη μέση, γι' αυτό και τα δύο τετραγωνάκια, όπως μπορείς να δεις. Και πάμε να το δούμε στην πράξη, το πώς εφαρμόζεται και το πώς φαίνεται. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα με έναν από την καλή και μία από την ανάποδη. Έναν πόντο από την καλή.
Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και πώς φαίνεται από την άλλη όψη του πλεκτού οι πόντοι μας, που από τη μία πλευρά φαίνονται καλύτερα οι πόντοι που πλέκουμε την καλή, και από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την πίσω όψη, φαίνονται καλύτερα οι πόντοι. Και εδώ πέρα, ναι, η σειρά μας ολοκληρώνεται πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και στις επόμενες σειρές. Και ολοκληρώνω εδώ πέρα με μία από την καλή, μία από την ανάποδη και μία από την καλή. Η πρώτη σειρά έχει ολοκληρωθεί, οπότε πάμε προχωρήσουμε στην δεύτερη σειρά, όπου θα ξεκινήσουμε με μία από την καλή. Και ύστερα η τρίτη σειρά θα είναι μία από την καλή, μία από την ανάποδη, μία από την καλή, μία από την ανάποδη και ούτω καθεξής. Δεν προτρέχω στην τρίτη σειρά για να δούμε την δεύτερη σειρά, που ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό με την πρώτη σειρά, όπως μπορείς να δεις και στο σχεδιάγραμμά μου. Πάρα πολύ ωραία. Μία από την ανάποδη. Και ολοκληρώνω τη δεύτερη σειρά με μία από την καλή. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα και στην πρώτη σειρά. Πάρα πολύ όμορφο φαίνεται το σχεδιάκι. Είμαι ανυπόμονη να δω πώς θα φαίνεται σε μια μεγαλύτερη έκταση. Πολύ ωραία, και ολοκλήρωσαμε μία από την καλή και μία από την ανάποδη και μία από την καλή. Έτοιμη είναι και η δεύτερη σειρά μου και μπορείς να δεις πως φαίνεται και από τις δύο όψεις. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά να δούμε πως θα την δημιουργήσουμε. Πάρα πολύ όμορφο το σχεδιάκι, προχωράμε με αργά και απλά βηματάκια για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τώρα στην τέταρτη σειρά που βρισκόμαστε. Στην τρίτη σειρά βασικά που βρισκόμαστε, θα δεις ότι είναι η ίδια η σειρά όπως και η τρίτη σειρά, με μια μικρό διαφορά που εννοείται θα την δούμε όπως μπορείς κιόλας να δεις και στο χαρτί. Είναι πάρα πολύ όμορφο ότι καθώς πλέκουμε το σχεδιάκι μας μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι πόντοι είναι από την καλή και ποιοι πόντοι είναι από την ανάποδη. Και λοιπόν αυτή η σειρά είναι και αυτή έτοιμη και έχω πλέξει και λίγο περισσότερες για να δούμε πώς φαίνεται στην έκτασή τους. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς φαίνεται και το πώς μπορείς να δεις πώς ότι ανά 4 σειρές υπάρχει μία επανάληψη στο σχεδιάκι μας. Το οποίο αφού τελειώσει την τέταρτη σειρά προχωρά στις επόμενες σειρές πάλι όπως προχωράει η πρώτη, δεύτερη και τρίτη και τέταρτη σειρά. Πάρα πολύ ωραία, και το σχεδιάκι μας είναι έτοιμο, το έχουμε πλέξει και είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ χαριτωμένο. Νομίζω είναι ένα σχέδιο που μπορείς κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις για τα πλεκτά που θέλεις να πλέξεις, καθώς έχουν ένα βάθος, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλαγή στους πόντους. Παράδειγμα, θα μπορούσες κάλλιστα να το εφαρμόσεις άμα θέλεις να πλέξεις pullover ή ένα σκούφο. Βλέπεις τι όμορφα που έχουν στο το τελείωμά τους και πόσο όμορφα εξίσου ξεκινάνε και το ενδιάμεσο ένας πόντος από τον άλλον πώς φαίνονται.
πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν έχετε και έναν οδηγό όπως έχω και εγώ το χαρτάκι με τα σχέδια και νομίζω θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο να δείτε την επαναληψιμότητα που υπάρχει ανασυρές. Και εδώ πέρα είναι και το πρώτο μας σχεδιάκι που ναι, είναι διαφορετικό από τον δεύτερο, αλλά έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς έχουν δημιουργηθεί αυτά τα σχέδια. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Αυτό το σημερινό μου βιντεάκι ελπίζω να σου άρεσε, να το βλήκες ενδιαφέρον, να το εξασκήσεις και εσύ το πλέξιμο με τις βελόνες και είμαι εγώ εδώ πέρα για να σου δώσω και άλλες ενδιαφέρουσες ιδέες για να δημιουργήσεις. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει και θα τα πούμε φίλοι.